Ελληνίδες, Έλληνες, την ώρα που εσείς βλέπετε κρά, ο Πρωθυπουργός σας δίνει τη μάχη του στη Βουλή. Και αυτή τη δύσκολη ώρα μοιράζομαι με εσάς λίγη από τη σοφία μου. Ξέρετε πόσες σοκολάτες παυλίδι έχω φάει εγώ? Αμέτρητες. Με ξηρούς καρπούς, με λικέρ, με λευκή σοκολάτα, με φρούτα. Όλο παυλίδι. Έτρωγα. Έφαγα πολλές παυλίδι. Η ηρωνία της ζωής και εμένα παυλίδι θα με φάει. Εσείς και εμείς μια ράτσα, μια φάτσα, μια γκριμάτσα. Ο βλαδί που ρωτάει και ο ημί που με φάει. Πέστε μας εσείς παιδιά, η χώρα αυτή που πάει. Ησυχία παιδιά, θέλω να καλωσορίσετε με αγάπη ένα νέο συμμαθητή σας που ήρθε σήμερα στην τάξη. Πώς σε λένε μικρέ μου? Με λένε Τάκη Κουκουλοφόρο. Κουκουλοφόρο, αχ τρελαίνομαι αγάπη μου. Τι αντρουά, τι μπρουτάλ. Καλέ συμμαθητά, αχ να γίνουμε αυτοκόλλητες οι δυο μας. Και εγώ θα σε ξεναγήσω στο σχολείο μας. Θα ξεκινήσουμε από τις τουαλέντες. Ραντεβού στο δεύτερο διάλειμμα, Αντρία. Κυρία. Ναι, Κωστάκη. Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μου ως πρόεδρος του πενταμελούς της τάξης, θα γίνω εγώ φίλος του νέου. Κάποτε θα μου χρειαστεί για να αποπροσανατολίζω το λαό από τα πραγματικά του προβλήματα. Μης! Ναι, Γιωργάκη. Μης! Θα γίνω εγώ best friend του κουκουλοφόρου. Γιατί κάποτε θα μου χρειαστεί και αυτός για να ζητάω εκλογές. Yes! Κυρία! Συντρόφισσα, κυρία! Σ' ακούω, Τσίπρα. Κυρία, αναλαμβάνω εγώ το κουκουλοφόρο. Θα είναι το φιλαράκι μου. Και γιατί θα είναι το φιλαράκι σου, Αλέξη? Ξέρω εγώ. Έτσι για να γουστάρουμε. Για την επανάσταση. Για το χαβαλέ. Για τη γενιά των 700 ευρώ. Είδες, μικρέ κουκουλοφόρε, πόσο σε αγαπάνε οι νέοι σου συμμαθητές. Είσαι χαρούμενος? Σκατά. Έτσι μου έρχεται αντί για κουκουλοφόρος να γίνω δημοσιογράφος όταν μεγαλώσω. Και πάλι έτσι να μερομιάσματο να βγαίνει. Best friends. Μεγάλοι DJs. Η ψηφοφορία συνεχίζεται. Στην πρώτη θέση συναντάμε τον Νίκο Μουρατίδη. Διακρίθηκε για τη συμβολή του στην επιστήμη της γλωσσολογίας και της φιλοσοφίας με τη θυμόσοφη ρίση «Σκάσε ηλίθια». Σκάσε ηλίθια, εκφωνήτρια. Τζους μωρί, έχω φέρει να παίξω και απόλυτη ελληνίδα στάρ. Θεά Άννα Βύση. Αγαπώ Άννα, αγαπώ. Νίκος Μουρατίδης, μεγάλη DJs. Ψήφισε τον τώρα. Αγαπώ, αγαπώ. Και συνδεόμαστε αμέσως με τον Πάνο Σόμπολο. Έλα, κύρ Πάνο, θα πεις καμιά από τις γνωστές υπερβολές σου ή παίζει καμιά καινούρια να γουστάρουμε? Νίκο, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά στο ΚΡΑ, η μυστική συνάντηση του Πρωθυπουργού Κωστάκη με τον Μπάρακ Ομπάμα. Βίντεο ντοκουμέντο που τρελαίνει την AGB. Oh, dear Costas, we have to discuss. Πρέπει να συζητήσουμε. I have a very important... Πολύ σημαντικά ζητήματα. Όχου. Και γαμώ τα χασμουριτά, ρε με. Κάνει νύστα ή μόνο εγώ νιστάζω, ρε φιλάρα? What? Νύστα! Κώστας! Πρέπει να μιλήσουμε επιγόντως. It's urgent. Σε καλό το χασμουριτό. Πού πω, ρε μάγκα μου. Είμαι κομμάτια, ε. Χώμα, λέμε. Κομμάτια! Χώμα! What are you talking about, Κώστας? Έλα ρε, αφού είμαι κουρασμένος στην τρέλα μου μέσα, μου έρχεται μια υπνηλία, άλλο πράγμα ρε ο Μπαμάκο. Τι να κάνω πια, κουράστηκα. Λέω να την πέσω σιγά σιγά. Wake up, Costas, we have to talk. Πρέπει να μιλήσουμε για τρομοκρατία, για ενεργειακά ζητήματα, για Αφγανιστάν, για την οικονομική κρίση. Costas! Έλα μου, τι! Ήρθαν τα σουβλάκια! Πόσο είναι? Έχουνε ρέστα από πενιντάρικο! No, Costas! No! There are many issues! Πολλά θέματα για συζήτηση! Όπω! Ούτε να κοιμηθούμε δεν μπορούμε σε αυτό το πλανήτη πια! Τι ζητάω? Λίγο ησυχία! Λίγο ρε παιδάκι μου! Λίγο! What? Ίσα να τον ψιλοπάρω! Να τον ψιλοπάρεις! Λίγο ρε φλαράκι!
Λίγο να γλυκοκοιμηθώ, να δω κανένα άντρο τη προκοπή, να ανοίξω το λογαριτό μου με το κλειστό δεξί ρουδούνι. You know that. Να κυλήσει το σαλάκι από το χείλο. Σιέστα, ρε Ομπάμα. Σιέστα. What the fuck, σιέστα. Σιέστα, σιέστα. Καλά, καλά. Σιέστα, ρε συνάδελφε, αφού δεν καταλαβαίνει Χριστό πια. Αμώ την τύχη μου. Αμώ για πρωθυπουργό. Ούτε να κοιμηθούμε δεν μπορούμε εδώ μέσα. This is a very important meeting, Κώστας. Είναι σημαντική συνάντησή μας. Άκου, παλικάρι, τον τελευταίο καιρό έχω λιώσει. Κάτι το PlayStation, κάτι το βοηδίσιο βλέμμα του Αντώναρου που σε αποκοιμίζει. Αντώναρος, what a funny face. Άγια σου, αυτό ακριβώς. Είμαι κουρασμένος. Τα έχω δει όλα. Λέγε λοιπόν εσύ τα δικά σου και εγώ, και εγώ την ξαπλάρω σιγά σιγά και θα σ' ακούω σαν παραμυθάκι. Νανούρισέ με, νανούρισέ με. Νανούρισέ με. Καληνύχτα, Ομπάμα. Καληνύχτα. Και αν αποκοιμηθώ, ρε Καρντάση, σκέπασέ με να χάρεις εσύ μικρή όσο κιόλας. What? Τελικά, μαλάκα μου, είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες. Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες. Άντε πάλι με τις εκλογές. Τι, έχουμε εκλογές. Πότε? Όπου να είναι δεν είναι οι ευρωεκλογές. Του χρόνου μετά πάλι εκλογές. Γιατί, Θεέ μου? Για τους δημάρχους δημοτικές. Αμάν, αμάν. Και καπάκι μετά βουλευτικές. Για να βγάλουμε τον Γιωργάκη πρωθυπουργό. Τι αμαρτίες πληρώνουμε, Θεέ μου? Τις ψήφους μας πληρώνουμε, ρε. Δεν είμαστε εμείς λαός να ψηφίζουμε. Πάει και τελείωσε. Ό,τι ψηφίζουμε είναι λάθος. Είμαστε άχρηστοι. Ναι, αλλά ρε, επειδή είναι νόμος, κάποιον πρέπει να ψηφίσεις. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Όχι, ρε, δεν θα ξαναπάμε να ψηφίσουμε. Δεν είδες τον Αλαβάνο. Αυτός γιατί δεν πήγε καθόλου να ψηφίσει. Γιατί? Γιατί λέει ήταν όλοι καλοί και δεν ήθελε να πάρει το μέρος κάποιου σε βάρος των άλλων υποψηφίων. Γι' αυτό. Που σημαίνει? Πως κι εμείς, αφού είναι όλοι ανίκανοι να κυβερνήσουν. Γιατί να ψηφίσουμε και να πάρουμε το μέρος κάποιου εις βάρος άλλου? Θέλετε ψήφο? Πάρτε την! Κρά! Ελληνίδες, Έλληνες, αύριο βράδυ το κρά θα αρχίσει πιο αργά. Κατά τη μία, εγώ δεν θα το δω. Θα κοιμάμαι. Είμαι κουρασμένος. Αλλά μαζί θα συνεχίσουμε τη δίκαιη μάχη για καλύτερα και πιο άνετα πουπουλένια μαξιλάρια. Θα γίνουμε μια γροθιά και θα διεκδικήσουμε καλύτερης ποιότητας κουβερτούλες, παπλώματα, διβανοσκεπάσματα και κουβερλί. Θα αγωνιστούμε για φρέσκα, μυρωδάτα πανωσέντονα, για καλοσιδερωμένες, βαμβακερές μπιτζάμες. Ο ύπνος είναι δέσμευσή μας. Θα φάμε, θα πιούμε και χορτάτι θα κοιμηθούμε. Καληνυχτούδια παρέακι και όνειρα γλυκά. Τέλεια, τέλεια! Για το καλό της χώρας.